γνωστή μια τρανταχτή περίπτωση φοροδιαφυγής. Ο Βασίλης Πανός θα μας ενημερώσει. Σε πασίγνωστη ψαροταβέρνα στο Κολωνάκι, που έχει καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, μια πολύ μεγάλη αλυσίδα. Ποιο ήταν το κόλπο, γιατί μιλούμε για ένα πρόστιμο μαμούθ και μια φοροδιαφυγή τεράστια, Βασίλη. Έβγαλαν λαβράκι, για να μην πω το ψάρι, που είναι ακριβώς το όνομα της ψαροταβέρνας. Ας μην το πούμε καλύτερα, ναι, γιατί ουσιαστικά θα δείξουμε ποια είναι την ψαροταβέρνα. Αυτό που πρέπει να πούμε όμως είναι ότι όλα καταλήγουν σε ένα κοινό παρανομαστή, γιατί έχουμε δείξει πολλές ειδήσεις ανάλογες το τελευταίο διάστημα σε ένα παράνομο λογιστικό που εγκαθίσταται στα συστήματα αυτών των επιχειρήσεων, είτε είναι εστιατόρια είτε είναι ξενοδοχεία, και τα βοηθούν να μπορούν να φοροδιαφεύγουν. Τι έκανε λοιπόν η συγκεκριμένη επιχείρηση από το 2015 μέχρι σήμερα, που είχε και ως αποτέλεσμα φυσικά το πρόστιμο μαμούθ. 15 είπες, από το 2015. Από το 2015, ναι. Από το 2015 λοιπόν μέχρι σήμερα, μέχρι το 2020 που έλεγξαν οι εφοριακοί, τι εντόπισαν? Ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας έκοβε μόνο προσωρινές αποδείξεις και έδινε στους πελάτες του και στη συνέχεια εξέδιδε τις κανονικές, όμως το λογισμικό που είχε εγκαταστήσει στο σύστημά του έβγαζε μια έκπτωση στην κανονική απόδειξη ύψους έως και 99%. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι απλά έβαζε τα χρήματα στην τσέπη του στην πραγματικότητα. Είχε αυτό ένα λογισμικό στην ταμιακή, εξαφάνιζε τα έσοδα, πήραζε το ζήτα δηλαδή, αυτό που κάνουν και άλλοι επαγγελματίες, και τελικώς εμφάνιζε μηδενικά έσοδα. Ακριβώς. Εντόπισαν λοιπόν μια γιγαντιαία φοροδιαφυγή, Νίκο, στο συγκεκριμένο κατάστημα από το 2015, όπως είπαμε, μέχρι και το 2020 που κάνανε τον έλεγχο και το πρόστιμο ήταν 1 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα ο πρόστιμος επεκτείνεται και στα υπόλοιπα καταστήματα, όπως πολύ σωστά είπες, τα οποία είναι σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Ελλάδος. Βόρεια, νότια προάστια, Κυκλάδες, κέντρο Αθήνας. Είναι πολύ μεγάλη αλυσίδα. Ακριβώς. Και να πω, επειδή έχουμε ερωτήματα, Βασίλη, γιατί δεν λέμε το όνομα, η ΑΔΕ δεν το ανακοίνωσε. Επικαλούμενοι τα προσωπικά δεδομένα και τον σχετικό νόμο. Εάν υπήρχε η ανακοίνωση, φυσικά και θα λέγαμε το όνομα αυτής της πασίγνωσης ψαροταβέρνας. Ναι, Βασίλη. Βέβαια, λέω, έτσι ακριβώς είναι. Δεν μπορούμε να το πούμε, μιας και δεν υπάρχει ανακοινωμένο από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αναφέρθηκε νωρίτερα σε αυτό ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε, Βασίλη Σπανέ, και είπε ότι όποιος κλέβει την εφορία, όποιος κλέβει το κράτος, πραγματικότητα κλέβει τους άλλους πολίτες.